Συγκλονιστικές εικόνες στο πάρκο Θετοκόπουλου. Ένα κοριτσάκι βρέθηκε σε μια χαρτόκουτα, εκτεθειμένο στο κρύο και με το κλάμα του να ραγίζει καρδιές στην καρδιά του Ηρακλείου. Ήταν νομίζω με τους γονείς του, όταν πήγαινα προς τα πέρα, προς τα λιοντάρια. Μετά σε κάποια στιγμή που γύρισα, το είδα μόνο του στο κουτί. Α, καρδότη, και με τις παραμονές Χριστουγέννων, με όλα αυτά που ζούμε, είναι τραγικό. Πολύ άσχημο. Ό,τι και να είναι, ένα παιδάκι δεν το αφήνουμε σε μια κούτα. Ό,τι και να είναι αυτό. Το κλάμα του άκουσε διερχόμενος πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας, οι οποίοι είχαν σπεύσει στην περιοχή για να ελέγξουν πληροφορία για απόπειρα κλοπής. Στη θέα του κοριτσιού, μέσα σε μια χαρτόκουτα, αστυνομικοί της ομάδας Δίας συγκλονίστηκαν. Βρήκαμε ένα παιδάκι ηλικίας 3 έως 5 ετών να κλαίει, να είναι χωρίς παπούτσια και να είναι εντός της χάρτινης κούτας. Αποφασίσαμε να βγάλουμε το παιδί μέσα από το σημείο αυτό. Το σκεπάσαμε μια κουβέρτα, του βάλαμε ένα ζευγάρι παπουτσάκια που βρήκαμε στο σημείο, καθώς δεν φορούσε ούτε παπούτσια. Πρώτα ως πατεράδες και μετά ως αστυνομικοί, κάναμε το αυτονόητο. Η κόρη μου είναι στην ίδια ηλικία και δεν θα ήθελα κανένα παιδάκι να είναι σε αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων. Είμαστε ευτυχισμένοι που καταφέραμε και προσφέραμε στο παιδί ό,τι καλύτερο μπορούσαμε εκείνη τη στιγμή. Αφού το είχα συναντήσει, έτσι. Όχι, ποτέ. Σε όλα τα χρόνια που υπηρετούμε δεν έχουμε ξανασυναντήσει μια τέτοια εικόνα. Σταμάτησε σε μια στιγμή μετά που το προσφέραμε τη σοκολάτα. Κατάφερε και σταμάτησε να κλαίει. Το κοριτσάκι ηλικίας 3 ετών ήταν φοβισμένο και ξυπόλυτο. Κρύωνε και έκλαιγε ασταμάτητα. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας έδειξαν το ανθρώπινό τους πρόσωπο. Το αγκάλιασαν, το σκέπασαν με κουβέρτα, του φόρεσαν παπούτσια και του αγόρασαν σοκολάτα. Μπράβο στα παιδιά από την ομάδα Δίας. Δυστυχώς πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα για αυτές τις περιπτώσεις. Διότι εδώ τα ζώα που βρίσκουμε στις κούτες και τρέχουμε και τα περιποιόμαστε, τα ταΐζουμε, τα φροντίζουμε σαν να είναι πιο πάνω από τους ανθρώπους. Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία μας. Η αστυνομία πρέπει να χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών, δείχνει πάντα το κοινωνικό πρόσωπο. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ όπως προέκυψε στην πορεία, ο πατέρας του κοριτσιού είναι ένας 28χρονος Ρωμά, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ζητιανεύει στην περιοχή και είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Μετά από 15 περίπου λεπτά, ο 28χρονος Ρωμά εμφανίστηκε στο σημείο όπου άφησε εκτεθειμένο στον δρόμο το κοριτσάκι του και συνελήφθη. Ο πατέρας χθες δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Είχε κάνει χρήση. Πιθανόν. Η μητέρα, ναι, το αναζητούσε το παιδάκι και όταν ήρθε πάνω στο μέγαρο, στο αστυνομικό μέγαρο, ας πούμε, έβαλε τις φωνές στον πατέρα. Ο 28χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 μηνών με την έφεση να έχει ένα στέλουσα δύναμη υπό τον όρο να εμφανίζεται 2 φορές το μήνα στην αρμόδια αστυνομική αρχή. Ο ίδιος φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πάει σε περίπτερο για να αγοράσει μια σοκολάτα για την κόρη του. Έξω από το δικαστήριο ήταν η γυναίκα του με τα 7 παιδιά τους, με την οικογένεια των Ρωμά να διαμένει σε αυτοκίνητο και κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πλην όμως έχουμε ενημερώσει και τις κοινωνικές υπηρεσίες, διότι η συγκεκριμένη οικογένεια έχει και άλλα ανήλικα τέκνα και πρέπει να ελεγχθεί. Δυστυχώς είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει και τους κοινωνικούς φορείς αλλά και όλη την κοινωνία, το γιατί ένας πατέρας αναγκάστηκε να αφήσει το χαρτόκουτο ένα μικρό παιδί